να ανοίξουμε όλη αυτή τη βεντάλια των θεμάτων. Με τον προσκεκλημένο μας είναι ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης. Κυρία Λεβέντη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εμφωτέρους. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε πρόεδρε? Δόξα σου ο Θεός. Λοιπόν, βρισκόμαστε πάνω έτσι κυρίως στον αστερισμό πριν να ασχοληθούμε με τη διαπραγμάτευση που σιγά σιγά ξεκινάει. Βρισκόμαστε πάνω στον αστερισμό των τηλεοπτικών αδειών και της αποφάσεως του ΣΤΕ για το παραδεκτό των προσφυγών, για το αποδεκτό των προσφυγών μάλλον. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λέει, και έτσι φαίνεται να είναι και δεν κάνουμε δικαστικό ρεπορτάζ, ότι δεν σημαίνει τίποτα για την ουσία της υπόθεσης. Σημαίνει απλά ότι μπαίνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, γιατί οι προσφυγές αφορούσαν διάφορα πράγματα. Ο ένας κατά του άλλου, κατά της δημοπρασίας, μία λεπτομέρεια της διαδικασίας ότι δεν ήταν σωστή, δεν ήταν... Και κατά του νόμου. Ναι, επί της ουσίας, καταλάβατε, δεν ήταν επί της ουσίας. Η επί της ουσίας θα είναι... το θέμα της συνταγματικότητας. Μάλιστα. Όπου οι συνεδριάσεις θα ξεκινήσουν και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει επί μακρόν η όλη ιστορία. Ναι. Τι βλέπετε να γίνεται εντωμεταξύ? Τι να γίνει? Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση να συστήσει εσουρού, να το συγκροτήσει. Η στάση ήδη του κόμματός σας στη σημερινή συνεδρίαση. Η Νέα Δημοκρατία... και μόνη αυτή να έχει αντίρρηση δεν βγαίνει. Γιατί χρειάζεται τα 4-5 να θυμίσουμε και στους ακροατές. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάτι παραπάνω από 1/5. Επομένως μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία. Πόσο μάλλον που και το ποτάμι και η Δημοκρατική Συμπαράταξη μαθαίνουμε ότι προβληματισμένοι προσέρχονται περιμένοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εσείς? Εμείς έχουμε ζητήσει από τον κύριο Παπά να βάλει νερό στο κρασί του και να μην επιμένει στο 4 νούμερο. Ένα νούμερο. Τον αδειών. Τον τηλεοπτικό αδειών. Αυτή είναι η θέση μου. Είναι η πλέον συνετή να επιτρέψει να λειτουργήσουν όλα τα κανάλια, να συστήσουμε το ΕΣΥΡΟΥ. Είστε υπέρ της συστάσεως του ΕΣΥΡΟΥ. Υπέρ της συστάσεως του ΕΣΥΡΟΥ και το ΕΣΥΡΟΥ να βάλει κανόνες. Και τα κανάλια να μην τα κλείσει ο Υπουργός, αλλά να τα κλείσει το ΕΣΥΡΟΥ αν δεν πληρούνται οι όροι. Δηλαδή, αν δεν έχουν 400 εργαζομένους, αν δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, εάν δεν πληρώνουν τους εργαζομένους, αν δεν τηρούν τους κανόνες πλουραλισμού, τότε να κλείνουν τα κανάλια. Άρα, λέτε ΕΣΥΡΟΥ να συσταθεί το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο με επιστροφή των αρμοδιοτήτων του. Με αυξημένες αρμοδιότητες. Και χωρίς αρμοδιότητες θα το συστήσουμε. Να τηρηθεί το Σύνταγμα, αυτό λέω. Είναι λάθος και αυτό που προχώρησε ο κύριος Παπάς σε κάτι χωρίς ΕΣΥΡΟΥ, προσπαθώντας μάλιστα να κλείσει και κανάλια, που έπρεπε να αντιλαμβανόταν ότι θα έχει λησαλέα αντίδραση. Και με τις άδειες... Ενώ παρουσίασε δηλαδή μια επιτυχία στο ότι πήρε χρήματα το κράτος, στο δεύτερο σκέλος τώρα να αποκατέθεσε μια... νύχτα προημερών την τροπολογία. Εκεί ήταν ο κύριος Παπάς πλέον σε πλήρες άδικο. Σε πλήρες άδικο ήταν εκεί, διότι προχωρούσε στα άκρα την υπόθεση πλέον, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή πρέπει ο κύριος Παπάς να αναλογιστεί ότι αν το Συμβούλιο της Επικρατείας τα βγάλει όλα συνταγματικά, εκτίθεται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε πρόεδρε? Δεν υπάρχει τι. Εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει τις όλες ενέργειές του αντισυνταγματικές, μπορεί να μένει? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι. Άρα για την... Πήρε στην πλάτη του δηλαδή όλη την ευθύνη για ένα θέμα, ενώ υπάρχει η αίρεση του τι θα αποφασίσει το ΣΤΕ. Υπάρχει ένα ΣΥΡΟΥ που δεν έχει συγκροτηθεί. Λοιπόν, πήρε στην πλάτη του τα πάντα και στη σημερινή εποχή αυτό μπορεί να είναι, να λέγεται πρωτοβουλία, αλλά είναι πρωτοβουλία στο κενό. Άρα η δική σας θέση είναι να περιμένουν άπαντες την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Η δική μου θέση όχι, ήταν να κάνει μια ηρωική ανακοίνωση ο κύριος Παπάς και να πει όλες οι αρμοδιότητες έκανα ένα λάθος που τις πήρα στην πλάτη μου όλες.
τις αρμοδιότητες, τις επιστρέφω στο ΕΣΟΡΟΥ. Ελάτε να το συστήσουμε, το ΕΣΟΡΟΥ, ασχέτως, να βγάλουμε και τους δικαστές από τη δύσκολη θέση. Γιατί και οι δικαστές τώρα, αν βγάλουν συνταγματικό τον νόμο, στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Αν το βγάλουν αντισυνταγματικό, κάνουν ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ασήκωτα τα βάρη. Δεν έχει μετατοπιστεί η συζήτηση λάθος όμως όσον αφορά και τη δικαιοσύνη, κύριε Λεβέντη. Έχει μετατοπιστεί, αλλά ξέρετε, όταν καλούνται οι δικαστές επί ενός ζητήματος να αποφασίσουν που είναι διχασμένη η κοινή γνώμη, τι να κάνουν κι αυτοί. Οφείλουν να ακούσουν την κοινή γνώμη ή να δικάσουμε βάσει το Σύνταγμα και του νόμου. Μπορεί να μην ακούσει και την κοινή γνώμη. Συγγνώμη, μπορεί η κοινή γνώμη. Να πιστεύει το Α και ο δικαστής να είναι τελείως ξεκομμένος. Γιατί και οι δικαστές άνθρωποι αυτό, είναι. Δηλαδή. Ούτε αυτό είναι λογικό. Πάντα σε όλα τα ζητήματα οι δικαστές προσπαθούν να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους με βάση νομολογίες και προηγούμενες αποφάσεις. Αλλά πάντα είναι και η κοινή γνώμη ένα κριτήριο. Δεν μπορείς να πας κόντρα στην κοινωνία. Πολλές φορές η κοινή γνώμη όμως για υποθέσεις. Ναι, είναι μοβόρα. Ναι. Όπως ας πούμε ο Τσοχατζόπουλος, αν δικαζόταν μια ηρεμότερη εποχή, μπορεί να τρώγε 6 χρόνια. Όχι, όχι. Να σας πω κάτι, μπορεί να σας πάω σε ένα θέμα φιλελεύθερο. Μια εποχή που έλεγαν όλοι κρεμάστε τους, του βάλανε, ξέρω εγώ, 20. Να... Ή ο Παπαγεωργόπουλος. Όχι, να σας πάω σε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κύριε Λεβέντη. 18 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Αν ο Παπαγεωργόπουλος δικαζόταν το 2005, μπορεί να τρώγε 2 χρόνια, 3, 4. Έφαγε ισόβια. Αυτές ήταν υπερβολές. Κάτω από την πίεση. Εκεί έκανε κακό η κοινή γνώμη. Και να σας πάω και σε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το οποίο η κοινή γνώμη να λέει άλλο. Και σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα, να πρέπει. Ναι, εδώ είναι ένα πρωτοφανές πράγμα στο θέμα των αδειών. Ενώ όλος ο κόσμος θέλει να μπει τάξη, ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι ο κύριος Παπάς είναι η πρώτη φορά που πήρε λεφτά, και ξεκινάει δηλαδή με επιτυχία ως υπουργός, τώρα στην προσπάθειά του να κλείσει τα κανάλια που δεν έλαβαν άδεια, δεν νομίζω να έχει σύμφωνη την κοινή γνώμη. Είναι, τώρα αρχίζει, δηλαδή την όποια του επιτυχία. Την όποια επιτυχημένη διαδρομή μέχρι αυτή τη στιγμή πάει να την καταστρέψει. Εδώ χρειάζεται πια μεσολάβηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος σαν ανώτερος και έχοντας όλα στην πλάτη του, αυτός οφείλει να παρέμβει και να πει αυτό που είχα πει εγώ αρχικώς, αφήστε τους να λειτουργούν, αλλά βάλτε ένα σκληρό ΕΣΟΡΟΥ, βάλτε κανόνες να καλούνται όλα τα κόμματα, ισοτίμως και αναλογικά. Να οι εργαζόμενοι να είναι 400 ένα σταθμό, να πληρώνουν ασφαλιστικές φορές, όλα αυτά που ζητούμε και τα λέμε και τα αναμασούμε συνεχώς. Και όποιος δεν πληρεί γιατί δεν μπορεί, κλείνει επειδή δεν μπορεί, όχι τον κλείνει ο υπουργός. Πάντως στην πολιτική προσέγγιση του θέματος δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ διαδικασία για να πάρει πίσω κάποια πράγματα η κυβέρνηση. Και σε όλους τους τόνους ο κύριος Τσίπρας... Να τα παίρνει ένα-ένα και να είμαστε στον αέρα, εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη γενναιότητα. Και ένας υπουργός όταν παίρνει πίσω ένα νόμο, δεν νομίζω ότι χάνει. Κερδίζει λογική. Εγώ δεν θα αισθανθώ χαμένο τον κύριο Παπά. Αντίθετα, θα θεωρήσω ότι η κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Με επαφορμή της διαγραφής του κύριου Φωτήλα από τον Σταύρο Θεοδωράκη, και εσείς είχατε ένα ανάλογο θέμα με τον κύριο Καλιάνο. Ναι. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο κύριος Φωτήλας είχε εκφράσει. Αυτός όμως είναι βουλευτής ο Φωτήλας. Ναι, σωστό. Σωστό. Βέβαια ήταν σημαίνος τέλεχος, ήταν εκπρόσωπος τύπου, δεν ήταν ένα απλό τέλεχος, θέλω να πω. Βλέπετε έτσι μία μάζοξη από τη Νέα Δημοκρατία, μία επιχείρηση να συγκεντρώσει δυνάμεις από όποιους χώρους μπορεί, επειδή κινείστε, είστε έντονα κοινοβουλευτικός και βλέπετε μια τέτοια διαδικασία. Δεν είναι προς τιμήν της Νέας Δημοκρατίας ότι χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους. Αυτοί πρώτον θα τις κάνουν κακό όλοι πηγαίνοντας. Εγώ στο παρελθόν το Σεπτέμβριο. Θεωρείτε ότι καλή η Νέα Δημοκρατία και κάνει συζητήσεις ή οι άλλοι φεύγουν μόνοι τους? Είναι δυνατόν ο Φωτήλας να επαναστατεί, να φεύγει
και να μην έχει τηλεφωνηθεί με το Μητσοτάκη. Βέβαια, την αρχή ο κύριος Φωτήλας ήταν υπέρ του Κυριάκου. Ο Καλιάνος έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση, αλλά εγώ βγήκα αμέσως και είπα: θα δείτε πού θα καταλήξει. Βέβαια, κύριε Λεβέντη, ο κύριος Φωτήλας από την αρχή είχε τοποθετηθεί θετικά. Ο κύριος Φωτήλας από την αρχή είχε τοποθετηθεί θετικά για την εκλογή Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Να εκφράσει ότι είναι μια καλή εκλογή και άλλο να πας. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ο προθάλαμος είναι το να εκφράσει όμως. Είναι ο προθάλαμος, αλλά και εγώ μπορεί να πω ότι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ήταν ο καλύτερος από τον Μημαράκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάτε και να το καταλαβαίνουμε. Να σας το θέσω αλλιώς. Αλλά δεν θα πάω μαζί τους. Αλλά άλλο λέω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι προς τιμή της να περιδιαβαίνει τα κόμματα και να φλερτάρει τους δυσαρεστημένους. Γιατί δεν είναι προστιμής, γιατί γυρίζουμε σε λογικές το 1965 του Γερομητσοτάκη που έκανε τα ίδια. Έχετε και άλλα τέτοια, έχετε υποπές στην αντίληψή σας? Δεν έχω, δεν το λέω από φόβο. Να σας το θέσω αλλιώς, κύριε Λεβέντη. Εγώ λέω, εμένα το Σεπτέμβρη του 2015 είχε έρθει ο Ιγναντίου, ο δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε έρθει ο Αδαμόπουλος, ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να αναφέρω και στην Πάτρα, βουλευτής. Μου είχαν ζητήσει να μπουν στους συνδυασμούς. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και είπα ότι εγώ επαγγέλλομαι κάτι νέο. Άμα τώρα πάρω τα απομεινάρια των άλλων, ο κόσμος μπορεί να πάρει ανάποδες. Και δεν έπεσα έξω. Αλλά δεν ήμουνα και υπέρ του όποιος χτυπάει την πόρτα να τη βρίσκει ανοιχτή. Μήπως όμως... Εάν αισθάνεται ότι τα στελέχη του δεν του φτάνουν αυτά που βρήκε στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι τίμιο να παίρνει στελέχη από άλλους. Μπορεί να επιχειρεί όμως να δώσει μια εικόνα διεύρυνσης προς το κέντρο. Ναι, σας εξηγώ. Στο κέντρο έχοντας μέσα ακροδεξιά βαρύδια, ο Μητσοτάκης έχει ένα πρόβλημα. Έχει ανθρώπους από το Λάος. Έχει ανθρώπους, ας μην πω από πού. Έχει στελέχη ακραία. Και συγχρόνως αλλιεύει στο κέντρο. Να σας το θέσω αλλιώς, κύριε Λεβέντη. Στη μασχάλη σου και παγάκι και καυτό νερό. Ναι. Να σας το θέσω αλλιώς. Επειδή η πόλωση των δύο μεγάλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ μεγάλη, το καταλάβαμε και από τη συζήτηση στην προημερησία στη Βουλή για την διαπλοκή. Φοβάστε ότι αυτή η πόλωση θα συρρυκνώσει τους μικρούς χώρους, τα μικρά κόμματα? Όχι, αλλά άλλοι πρέπει να φοβούνται. Λόγω χάρη πρόβλημα έχει το ποτάμι ήδη. Από ό,τι φαίνεται. Και δεν μου αρέσει. Εγώ ήθελα το ποτάμι να είναι στη Βουλή. Είναι ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, είναι ένας άνθρωπος που λέει κάποια πράγματα. Δεν είναι ευχάριστο η Βουλή να μην τον έχει μέσα. Ναι. Το λέω σαν Βασίλης Λεβέντης. Τον ακούω που πρώτη. Έχει κάνει μόνο ένα λάθος. Πυροβολεί μόνο την κυβέρνηση. Και τη Νέα Δημοκρατία δεν την πυροβολεί. Και αυτό επέφερε τη δημοσκοπική του κατάρρευση. Αν είχε το ίδιο μένος κριτικής που έχει προς το ΣΥΡΙΖΑ, αν το είχε και προς τη Νέα Δημοκρατία, θα εκρατεί το ποσοστά παραμονής στη Βουλή. Αλλά με τον τρόπο αυτό χάνει τους μισούς. Ξέρετε, όπως και εγώ που μου λέγανε ότι θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ, κινδύνεψα κι εγώ. Κινδύνεψα κι εγώ, γιατί θα κινδύνευε να χάσω όσους δεν συμφωνούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο παδί μας είναι από κάπου. Άλλος, άλλος που κινδυνεύει. Κεντρώοι, ασπάζονται το καινούργιο που επαγγελόμεθα, αλλά έχουν μια προέλευση. Αυτό είναι στη ζωή. Πριν ψηφίσει ο ψηφοφόρος Ένωσης Κεντρών, κάτι ήταν. Όταν γράφουν όλες οι εφημερίδες ότι θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ, χάνω ένα κοινό. Το είδα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να πάω με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κασάνδρες εκ δεξιών όλες αυτές που λασπολογούσαν ότι δήθεν πάω με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχα ενημερώσει και τον Τσίπρα ότι μην προσδοκά από μένα τίποτε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δώσω ψήφο εις κάτι. Το είχα πει του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Επομένως είχα τη συνείδησή μου ίσχυα. Αλλά επειδή όλες οι εφημερίδες έγραφαν θα, επέφερε αυτό ένα τραύμα δημοσκοπικό. Εντάξει, ήταν και η ψήφιση της απλής αναλογικής. Και το διόρθωσα. Ενώ ο Θεοδωράκης, ενώ σας λέγω έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, πολλά ιδιαίτερα προτάσεις που έκανε περί διαπλοκής συζήτησης στη Βουλή,
επιμένει σε μια λάθος τακτική. Να πυροβολεί μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο κόμμα που κινδυνεύει από την πόλωση. Όλοι ήρθε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ας το δίνουν καλά στις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ότι η ομάδα Βενιζέλου είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και εκλογικά. Πάντως δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ πυροβολεί έναντι και τον, έναντι τον και δύο. Το δύο. Αλλά ψήφισε μαζί, να πάρουν 50 έδρες μπόνους οι Μητσοτάκηδες. Έχει μεγάλη ευθύνη και ο ψηφοφόρος το κατέγραψε αυτό. Αν ελπίζει ο Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός, το οφείλει στην κυρία Γεννηματά. Λόγω της απλής αναλογικής, λέει. Αν υπήρχε η ψήφος υπέρ της ενισχυμένης του ΠΑΣΟΚ, δεν θα είχε καμία ελπίδα ο Μητσοτάκης. Ναι, απλώς κάνουμε συζήτηση και αποδεχόμαστε. Θα πάρει 105 έδρες. Και αν έπαιρνε 105 έδρες, θα προσήρχε το αναγκαστικά και στην οικουμενική τώρα, χωρίς εκλογές. Αν ξέρεις ότι και να γίνουν εκλογές και να βγεις πρώτος, θα πάρεις 105. Γιατί να μην συνενέσεις στη δημιουργία μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Ενώ τώρα αισθάνεται κοντά στην αυτοδυναμία, κοντά στο 150, οπότε σου λέει μαζί με τη Γεννηματά θα κάνω κυβέρνηση. Αυτή είναι η δυσκολία να γίνει οικουμενική. Μάλιστα. Το ότι ελπίζει ο Μητσοτάκης ακόμη ότι με τον πόνους πλησιάζει το 150. Εντάξει, δεν υπάρχει και κλίμα για οικουμενική εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, εγώ είναι... νομίζω ότι υπάρχει κλίμα για οικουμενική. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι οι ξένοι όλοι, και τώρα που θα έρθει ο Ομπάμα και αν έρθει και η Μέρκελ και όλοι, επιμένουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση 250 εδρών και όχι μια κυβέρνηση 153. Δεν θα έρθει κανείς επενδυτής. Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να χορεύουν τα ποντίκια στην Ελλάδα να κάνουν προσωπικούς τακτικισμούς στην Ελλάδα. Κύριε Λεβέντη, όμως, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ προσωπικούς τακτικισμούς και τη χώρα να μην τη λαβαίνουν υπόψη. Μια κυβέρνηση 153 βουλευτών, ναι, μπορεί να αποδειχθεί πιο συμπαγής από μια κυβέρνηση που έχει μια, ναι, άνετη πλειοψηφία. Και αυτό μας έχει διδάξει. Α, μάλιστα. Ακούστε, όταν εσείς έχετε λεφτά στο Λουξεμβούργο και θέλετε να φτιάξετε κάπου μια επιχείρηση, δεν θα πάτε εκεί που έχουν μνημόνια, ούτε εκεί που έχουν οριακές κυβερνήσεις. Γιατί σε όλες τις ψηφοφορίες, μα η Κατριβάνου, μα κάποιος άλλος, απειλούσαν. Μάλιστα. Είναι, σας παρακαλώ, μην παίζουμε με το θέμα των επενδύσεων, γιατί το οικονομικό πρόβλημα, ξέρετε, γιατί είναι άλυτο. Γιατί κοιτάμε να βάζουμε φόρους στα νησιά, να βάζουμε φόρους στους ελεύθερους επαγγελματίες, να βάζουμε στο κρασί φόρους. Κοιτάμε με τέτοιους τρόπους να λύνουμε το οικονομικό, ενώ το οικονομικό στην ένταση που υπάρχει στην Ελλάδα, ο μόνος τρόπος να λυθεί είναι να έρθουν επενδύσεις. Εμένα η αγωνία μου και η επιμονή μου για την οικουμενική εκπορεύεται, γιατί ο στόχος μας είναι να λύσουμε το οικονομικό. Δεν είναι να μείνει 5 μήνες ακόμη ο Τσίπρας. Αν νομίζει ο Τσίπρας ότι μένοντας 5 μήνες ακόμη θα γραφτεί στην ιστορία σαν σοβαρός και καλός πρωθυπουργός, φάλει. Κύριε Λεβέντη, γιατί είναι προδεδικασμένη η κατάρρευση. Σας λέω, παίρνει μόνο σκληρά μέτρα. Επενδυτής δεν θα έρθει ούτε μισός, ούτε καρφίτσα. Κατανοητή η αγωνία σας. Ναι, ναι. Να είστε καλά, κύριε πολύ. Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, να είστε